Μικρό χαρακτηρίζει το καλάθι μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατού Υπαλληλικού Κέντρου Βόλου, ζητώντας την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού. Το καλάθι που κρατούσε από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, και ειδικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον εργασιακό βίο, είναι πάρα πολύ μικρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ευελπιστούσε κανένας ότι θα παίρναμε περισσότερο. Θέλουμε όμως και θέλαμε να γίνουν πράξη αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί. Όπως για την άνοδο του κατώτατου μισθού και όχι να το βλέπουμε σε βάθος τετραετίας ή τριετίας που μιλάμε για το 2027, γιατί είναι πολύ μακριά. Εμείς θέλουμε τώρα τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών και ο μέσος μισθός να φτάσει στα επίπεδα αυτά για τα οποία προβλέπουν για το 2027. Ο κύριος Βασιλείου τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι επιτακτικής ανάγκης, εξηγώντας ότι η ακρίβεια και οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά εξανεμίζουν τον μηνιαίο μισθό των εργαζομένων. Επειδή όλοι είμαστε εργαζόμενοι και ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται από την 1η μέχρι τις 30 του μηνός, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Το είπε νομίζω και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του επάνω, ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι ο μόνιμος γολγοθάς της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι μόνιμος γολγοθάς της κυβέρνησης, αλλά είναι ο δικός μας ο γολγοθάς, τον οποίο δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Βλέπουμε ότι θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος, οι υποχρεώσεις του κάθε σπιτικού θα είναι πάρα πολλές, με αποτέλεσμα ο μισθός να εξανεμίζεται. Άρα θα έπρεπε τώρα να υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού, άρα θα έπρεπε να υπάρχει μείωση αυτή τη στιγμή στην ακρίβεια και από εκεί και πέρα μετά η πίεση στις πολυεθνικές εταιρείες μέσω των κυβερνήσεων να είναι ανοιχτή και ξεκάθαρη. Να μπορέσουμε τελικά να πάρουμε μισθό και να δούμε ότι πραγματικά αξίζει. Γι' αυτό το λόγο το καλάθι το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ήταν ένα καλάθι πάρα πολύ μικρό. Αναφορικά στη δεύτερη προτεραιότητα της κυβέρνησης, που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό είναι η βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο κ. Βασιλείου επεσήμανε ότι χρειάζονται και άλλες προσλήψεις γιατρών προκειμένου να επανδρωθούν σωστά όλες οι μονάδες υγείας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κέντρα υγείας σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, τα οποία αγκομαχάνε. Δεν έχουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν. Και ειδικά όταν μιλάμε για την Ελλάδα, η οποία το λιγότερο αυτή τη στιγμή που δείχνει είναι 8 με 9 μήνες σεζόν τουριστική. Άρα σημαίνει ότι η συμμετοχή κόσμου συνέχεια είναι σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άρα θα πρέπει να επανδρωθούν και θα πρέπει να επανδρωθούν σωστά.